Θα κάψουν το σχολείο. Άμα που δεν θέλουν. Grito, grito,
Μια μανιπόθεση, πάντα. Κάτσε εδώ που είναι ντέρμπι. Καλά, καλά. Βγάλε μπάλα, βγάλε μπάλα. Βγάλε μπάλα, μωρέ. Κεφάλι. Μπράβο, Βίρο. Μπράβο, Τάσο. Καλό. Μπράβο, Γιώργη! Bravo, Leandre! Thank you.
Corner. Vamos, 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 v
παραπάνω. Thank you.
Τι κάνεις εδώ! Μέσα καλά ρε, από εκεί ρε!
Κάνουμε μπάσκετ στην Ακράτα, γιατί. Για να το ευχαριστηθούμε. Αυτή είναι η δική μας. Πάμε, Λουκά, πάμε.
καλή την έκανε, δε φίλε. Καλή. Μπράβο, Μάγιο. Γεια σου, ρε! Κάτι ξέχασες.
φιλτράκια λέει. Τίποτα,
παίξει, μπράβο. Φιλάτε, γαμό! Δεν βλέπω να ανοίξω μπάλα από εδώ. Θα παίξω μυστικό Ζήτα την μπάλα, ζήτα, μίλα! Μίλα του! Thank you.
ρε φιλιό, το άλλο. Να πάμε δύναμη, ρε σοβαρά. Έλα, δεν πειράζει, ρε. Έλα, ρε. Πάμε, πάμε. 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 Μπράβο, παιδιά, πάμε! Πάρε, πάρε, μόνος θα τον! Ρε Χριστό! Διάλο, διάλο, διάλο! Μπράβο, ρε Κέρδο, μπράβο! Μπράβο, Γιώργο, μπράβο! Πίεση έτσι! Γεμίστε μέσα, μέσα! Βγήκε! Έχει ακούσει όλη η κερκίδα, ρε! Δεν γίνονται αυτά, σε φίλο. Πάτε γρήγορα, ρε! Κλείσε, πάτε, πάτε! Τον έξω, Λίλα! Για πάμε, πάμε, πάμε! Εγώ να χρησιμοποιούμε, ρε, που έλα, ρε, Λίλα! Πάμε! 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 Πάμε!
Άστα, άστα. Ρε Καραχάλιο! Άστο ρε Καραχάλιο! Γρήγορα! Πασαπαλί, πες του κι άλλα ρε, πες του κι άλλα. Ο άνθρωπος είναι άσχημος. Ο άνθρωπος είναι άσχημος. Bravo, Miguel, bravo.
κατάλαβε. Ρε! Εσωτά! Πάμε ρε μακίνα, παιχταρά!
Όχι καλά. Μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Αφού δεν έχεις παίχτες. Δεν έχεις παίχτες. Μέσα, μέσα. Μέσα, μέσα. Σταματούμε με την μπάλα στη μούρη. Μην βιάζεστε ρε! Μην βιάζεσαι! Είσαι τώρα, δεν τη Πάμε μέσα. Έλα γκολ. Τι κάνεις ρε!
θα κάνει! Πάσα θα κάνει! Πάσα θα κάνει, προσέχετε! Πάσα θα κάνει! Αποβλώθηκε! Πού στο διάλογο! Έγινε σήμερα μια καινούργια προσπάθεια από την ομάδα του Κεραυνού. Δεν έχουμε προλάβει να περάσουμε πολλά πράγματα στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε μια ομάδα δουλεμένη, αλλά οι πολλοί τραυματισμοί θεωρώ έχουν επηρεάσει το κομμάτι της ομάδας και έχει μείνει πίσω βαθμολογικά. Ωστόσο σήμερα τα παιδιά έπαιξαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιρετικά. Έκαναν πάρα πολύ καλούς συνδυασμούς, βγήκαν από την άκρη, λειτουργήσαμε ομαδικά. Σε όλες τις λειτουργίες γενικά του παιχνιδιού είχαμε υπεροχή, θεωρώ, έναντι του αντιπάλου. Μία φάση που χάσαμε, δεν μπορώ να πω χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, είναι μία φάση που δικαιούται μια ομάδα, ειδικά όταν παίζει το γήπεδο της, να την κάνει. Δεχτήκαμε τον γκολ, παρότι νωρίτερα θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει και άλλα τέρματα, όχι τέρμα, και άλλα τέρματα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Την Τετάρτη έχουμε ένα πολύ δύσκολο match. Θεωρώ ότι θα είμαστε πιο πλήρεις σε σχέση με σήμερα και θα παλέψουμε για ό,τι καλύτερο. Αξίζετε σήμερα και να σας πω καλή επιτυχία και στα νέα καθήκοντά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η φιλοξενία της Αθλητικής Ένωσης Αιγύρας Ακράτας ήταν άψογη και εύχομαι να συνεχιστεί και να το κάνουν και άλλες ομάδες. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Θεωρώ ότι έγινε ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Γνωρίζαμε εξ αρχής τις δυσκολίες του παιχνιδιού, τον αντίπαλο, ειδικά τον Άγιο Βασίλειο, ο οποίος διαθέτει περισσότερους ποιοτικούς παίχτες, μπορώ να πω, από τους δικούς μας. Εμείς από την πλευρά μας θέλαμε να διεκδικήσουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι, να εξασφαλίσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα την παραμονή μας χωρίς μπαράζ. Απ' την άλλη, ο αντίπαλό μας να κρατηθεί στις ψηλές θέσεις που οδηγούν στα μπαράζ. Θεωρώ πρώτο ημίχρονο δεν είμαστε τόσο πολύ ανταγωνιστικοί. Η τακτική μας ήταν να περιμένουμε τον αντίπαλο, να του δώσουμε χώρο και να εκμεταλλευτούμε κάποιες αντεπιθέσεις. Με τα προβλήματα που είχαμε σήμερα, μας έλειπε ο Μίλτος ο Καλέλης, ο Δημήτρης ο Μαγκίνας, τραυματισμό από πόνιος όλη τη βδομάδα. Αλλά με το υλικό που είχαμε, προσπαθήσαμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Φάγαμε ένα γκολ στο 38-40, αν δεν κάνω λάθος, από μια αδράνεια που μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει. Ήταν ένα λάθος που αποφεύγεται. Το ποδόσφαιρο όμως συμβαίνουν αυτά. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στον αντίπαλο. Κατά διαστήματα βγήκαμε στην επίθεση, κυνηγήσαμε τον γκολ, όπως ήρθε μετά από πολύ ωραία ενέργεια του Κυρίκου και τελείωμα του Διονύση του Καλούδη. Και από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε το αποτέλεσμα, αφού από μένα 15 λεπτά του αγώνα, να πάρουμε τουλάχιστον τον ένα βαθμό, αφού δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Συνεχίζουμε, έχει δρόμο ακόμη το πρωτάθλημα, μέχρι να επιτύχουμε τους στόχους. Να δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλο και στο συνάδελφο τον Χάρη το Ράντο και ο Άγιος Βασίλειος να επιτύχει τους στόχους τους. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια και αυτοί κάνουν μια σοβαρή προσπάθεια με ακαδημίες, με καλό ρόστερ, με οργανωμένη δουλειά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο. Το γνωρίζαμε πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Εκεί παίζουμε για μένα από τις καλύτερες ομάδες, δηλαδή με παίχτες μέσα σε μεγάλες κατηγορίες.
Το πηγαίναμε το παιχνίδι μήπως να κρατήσουμε το 0. Δεν τα καταφέραμε στην αρχή. Χάσανε πάρα πολλές ευκαιρίες η αλήθεια ο Κεραυνός. Μπορούσε δηλαδή να το έχει τελειώσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Εύκολα με 2-0, 3-0, εύκολα. Δεν το έκανε. Προσπαθήσαμε λίγο παραπάνω στο δεύτερο ημίχρονο, βάλαμε ένα γκολ εκεί και το κρατήσαμε. Σίγουρα αυτός ο βαθμός είναι για μας χρυσάφι, γιατί πιστεύω οι άλλες ομάδες που είναι από κάτω δεν νομίζω ότι θα πάρουν πόντους από αυτές τις ομάδες. Τώρα από καλή συνέχεια στον Κεραυνό για ό,τι κάνει και ό,τι καλύτερο.